Κύριε Φράγκο, γεια σας και σας ευχαριστώ για το, για το χρόνο σας. Πριν από λίγο ήσασταν στην Ολομέλεια και είχατε κάποια ομιλία για ένα θέμα το οποίο δυσάρεστο και το οποίο μας αφορά ε. για μια ερώτηση που έγινε περί κατάλυσης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα με αφορμή το θέμα των υποκλοπών βεβαίω. Mm. Θέλετε να μας δώσετε το στίγμα αλλά και τι περιλάμβανε η ομιλία σας. Κοιτάξτε, στα πλαίσια των υποκλοπών, ε, ορισμένες πολιτικές ομάδες, κυρίως της αριστεράς, ε, δημιούργησαν μια συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αν υπάρχει πρόβλημα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα συνδέεται και με την διαφθορά με τη συζήτηση για τη διαφθορά και με τη συζήτηση για τις υποκλοπές φυσικά που γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα. Εμείς, επειδή το Ευρωκοινοβούλιο για εμάς είναι ένα εργαλείο για να εκφράσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια πολιτική εσωκοματική αντιπαράθεση, σε ένα όργανο καθαρά ευρωπαϊκό. Αλλά αυτό που κάναμε και που πρέπει να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τις, ε, τα προβλήματα που έχει η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα από αυτά και ένα από, το, από τα κύρια που εστιάσαμε είναι το πρόβλημα των ανεξάρτητων αρχών. Ε, αυτό θα σας πω εν συντομία ότι εμείς είπαμε ότι είναι δύσκολο μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία διορίζεται από την κυβέρνηση, να βγει μετά μπροστά και να ελέγξει και ακόμη και να τιμωρήσει την κυβέρνηση που πριν λίγο καιρό ε, την διόρισε. Αντίστοιχο ε, ζήτημα έχει δημιουργηθεί για εμάς με το ΕΣΟΡΟΥ και με άλλες πολλές ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες ενώ έχουν τον όρο ανεξάρτητες, καταλήγουν να έχουν έναν ρόλο να ασκούν μια κομματική, αν απόλυτα εξαρτημένε από το κράτο. Μπράβο, να, να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του εκάστοτε κόμματο που τι έφερε στην εξουσία. Ε, αυτό εμεί είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει και περιμένουμε να δούμε άμεσε αλλαγέ στο επόμενο διάστημα. Θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε αυτό, Δηλαδή, θα μπορούσε να επιβάλλει κάποιου κανόνε. Η Ευρωπαϊκή ίσο. Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και θα μπορούσε να επιβάλλει κάποιου κανόνε, και αν βρίσκει. Αν... Υπάρχει ένα συνεχής έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό θα αναγκάσει αυτές τις ανεξάρτητες αρχές να κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους, γιατί όταν υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης με το κράτος δικαίου σε άλλες χώρες και με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα, τότε και μόνο αυτή η σύγκριση θα τους βάλει στο σωστό δρόμο. Αυτή είναι η άποψή μας. Γκέιτ, Εύα Καηλή, ακόμη ένα δυσάρεστο θέμα για την πατρίδα μα. Νομίζω το βλέπετε κι εσεί, ίσω το κακό που έκανε σε εμά και στην Ιταλία βέβαια. Τι γνώμη έχετε για το ζήτημα, Κοιτάξτε, αυτό... ήταν αναμφισβήτητα μία από τι πιο μελανέ σελίδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ, αν και είναι η πρώτη μου θητεία. Ε, και δεν είχα ζήσει κάποιο αντίστοιχο σκάνδαλο στο παρελθόν και με συζητήσει που είχα με άλλου συναδέλφου μου είπαν ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ε, αυτό που πρέπει όμω να κρατήσουμε και να κρατήσουν και οι Έλληνε που παρακολουθούν τη συζήτησή μα είναι όχι ότι. Όχι μόνο τη διαφθορά αυτή καθ' αυτή, αλλά να κρατήσουν ότι στο βελγικό έδαφο και ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό που σκέφτεται να γίνει διεφθαρμένο ή που είναι διεφθαρμένο τιμωρείται. Και αυτό σα το λέω με κάθε σιγουριά. Και αυτό που επίσης θα πρέπει να κρατήσουν οι Έλληνες πολίτες είναι ότι είναι λάθος να πιστεύουν ότι στο Ευρωκοινοβούλιο πιάστηκαν κάποιοι στη χώρα μας, για παράδειγμα δεν πιάστηκαν κάποιοι, άρα είναι ένα εσφαλμένο συμπέρασμα το να σκεφτούν ότι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει διαφθορά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουν επαναλαμβάνω είναι ότι ο διεφθαρμένος στο Βέλγιο και στο Ευρωκοινοβούλιο τιμωρείται και μακάρι να πάρουμε και το παράδειγμά μας σαν χώρα και να Δούμε και αντίστοιχα περιστατικά διαφθοράς που υπήρχαν, υπάρχουν και δυστυχώ από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν στη χώρα μα να οδηγούνται στη δικαιοσύνη μέχρι τέλου όπω έγινε και με την υπόθεση τη κυρία Καϊλή. Κάντε λόγο βεβαίω για την ατιμορρησία που είναι κοινό τόπο. Δεν είναι πολιτική θέση να πούμε ότι δυστυχώ σε πολλέ περιπτώσει υπάρχει στη χώρα μα. Υπάρχει η ατιμορρησία και γενικότερα ε, είναι και αυτό που λέμε ο φόβο φυλάει τα έρμα. Δηλαδή οι ευρωβουλευτέ, κάποιοι που θα σκεφτόντουσαν ενδεχομένω να βάλουν το δάχτυλο στο μέλιο το επόμενο διάστημα, να είστε σίγουροι ότι μετά από αυτή την ιστορία ε, καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει πολλά και εγώ νιώθω πολύ τυχερό για αυτό το πράγμα. Πολύ ε, νιώθω ευγνώμων που. Το ήδη πολύ καθαρό σύστημα του Ευρωκοινοβουλίου απέδειξε για άλλη μία φορά πόσο καθαρό είναι και ότι υπάρχει έλεγχος και ότι ε, υπάρχει ένας φορέας που είναι από πάνω και ελέγχει ότι όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Ελπιδοφόρο, μη τι άλλο. Ε, με ποια θέματα έχετε ασχοληθεί εσεί, κυρίω ω Ευρωβουλευτή, και προσωπώντα το κόμμα τη Ελληνική Λύση στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ, επειδή είμαι κτηνίατρο και αγαπώ πολύ τον πρωτογενή τομέα, ε, και είναι και για τον πρόεδρό μα και για την ελληνική λύση ο πρωτογενή τομέα ένα βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη τη οικονομία μα, ασχολούμαι εντατικά με την ενίσχυση και τη στήριξη των κτηνοτρόφων. Των αλλιέων μα, των γεωργών και με όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Διότι η Ελλάδα για να γίνει ξανά ε, ισχυρή οικονομικά θα πρέπει να αρχίσει να παράγει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέει ο πρόεδρό μα ο κύριος Κυριάκο Βελόπουλο, όπου του δίνεται βήμα. Πέρα από αυτό όμω, επειδή η Ελληνική Λύση έχει έναν Ευρωβουλευτή, θέλοντα και εμεί, ασχολούμαι με όλα τα ζητήματα που αφορούν ε, τη χώρα μα, με ζητήματα παράνομη μετανάστευση φυσικά, καθώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει μπει σε ένα λάθο δρόμο όλα τα τελευταία χρόνια και το ζούμε πιο έντονα το τελευταίο διάστημα που ζούμε τι συνέπειε τη παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα και γενικότερα σε πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, να σταθούμε σε αυτό, κύριε Φλάκο, το θέμα τη παράνομη μετανάστευση. Έχουμε μειωθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Θεωρείτε, είπατε σας, πριν σα διακόψω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αυτά που πρέπει για αυτό το ζήτημα που αφορά, μην κρυβόμαστε, κυρίω στην Ελλάδα, την Ιταλία και, μάλλον, εμά κυρίω, αυτό το ζήτημα, έτσι περισσότερο από του υπόλοιπου. Κοιτάξτε, οι ροέ ενδεχομένω να έχουν μειωθεί. Ε, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Απλώ ε, σε σχέση με την ε, κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, όταν ε, είχε προεκλογικά το σχέδιό τη, σχεδιασμευτεί ότι θα κάνει απελάσει, κάτι το οποίο δεν έκανε. Και δυστυχώ, επειδή παρέλαβε όντω μια πολύ κακή κατάσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε ότι μόνο το να κλείσει τα σύνορα, που είναι μια άλλη κουβέντα να τα έχει κλείσει, δεν αρκεί. Έχει παραλάβει από το ΣΥΡΙΖΑ ένα μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών στη χώρα μα, που είχε δεσμευτεί ότι θα φύγουν εκτό τη ε, χώρα μα και αυτό δυστυχώ δεν έγινε, καθώ προωθήθηκαν όλοι από τα νησιά στην ενδοχώρα. Ε, όσον αφορά βέβαια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Ελλάδα φυσικά είναι μια χώρα πρώτη υποδοχή, δέχεται πρώτη το μεγάλο κύμα και είναι εξοργιστικό και απογοητευτικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να μπει μπροστά και να βάλει σαν προτεραιότητα στην πολιτική της την Προστασία των συνόρων. Αυτό το έχουμε δει και με πολλές ερωτήσεις που έχουμε κάνει, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απάντησε ότι εμείς δεν δίνουμε χρήματα για την κατασκευή κάποιου φράχτη και για την προστασία αυτή καθ' αυτή των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει πει ότι δίνει χρήματα αποκλειστικά για την δημιουργία κέντρων υποδοχής. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσω του τρόπου που δίνει τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύεται και η πολιτική της. Ότι θέλει μετανάστες, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Ότι πάρα... θέλει ή ότι σε κάθε περίπτωση δεν θέλει να μπει μπροστά και να διακόψει το κύμα τη παράνομη μετανάστευση. Γι' αυτό και τα κράτη που πλέον ε, απεγνωσμένα ζητούν κάποια λύση είναι τα, και έχουν κάποια λύση είναι τα κράτη που έχουν ε, κάνει στην άκρη τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάζουν μπροστά το εθνικό του συμφέρον. Μια τέτοια χώρα είναι η Ουγγαρία του Ορμπάν που στο ζήτημα τη παράνομη μετανάστευση έχει ακολουθήσει ένα δικό τη δρόμο τελείω που εμεί συμφωνούμε ω ελληνική λύση. Είναι η Πολωνία που αντίστοιχα έχει ακολουθήσει ένα δικό τη δρόμο. Η Ιταλία μετά τι εκλογέ και την άφηξη τη κυρία Μελώνη στην κυβέρνηση θέλουμε να δούμε τι θα κάνει. Γιατί η Ιταλία έχει το κοινό ότι δέχεται μεγάλη πίεση με βάρκε μέσω τη θάλασσα. Ενώ η Ουγγαρία και η Πολωνία κυρίω προστατεύει τα χερσαία σύνορα. Που μια αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολο να προστατεύει τα χερσαία σύνορα παρά αυτά της θάλασσας. Ε, και θέλουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η κυρία Μελώνη, διότι αυτό θα αποτελέσει και έναν επιπλέον μοχλό πίεσης για την χώρα μας, για να κάνουν αυτά που έπρεπε να έχουν κάνει όλα τα τελευταία χρόνια. Πώς ελληνική λύση νιώθετε συγγενές κόμμα με, την, με το κόμμα του κύριου Όρμπαν, με το κόμμα τη κυρίας Μελώνη. Κοιτάξτε, γενικά εμεί ω ελληνική λύση έχουμε κάποιε συγκεκριμένε θέσει σε ζητήματα παράνομη μετανάστευση, σε κοινωνικά ζητήματα, σε οικονομικά ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά από αυτά συμφωνούμε. Ιδιαίτερα, όπω προείπα, στο ζήτημα τη παράνομη μετανάστευση, το να μπουν μπροστά και να μπουν ω προτεραιότητα στη διακυβέρνηση τη χώρα οι Έλληνε και όπω βάζει ο κύριο Ορμπάν, του Ούγκρου και όχι οι παράνομοι μετανάστε. Ε, Επίση εμάς μας απασχολεί πολύ το πρόβλημα του δημογραφικού που επίσης αυτούς τους ηγέτες τους απασχολεί, αλλά έχουμε και κάποιες άλλες θέσεις τις οποίες έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μπορεί να είναι ας πούμε ε, η προσέγγιση για το ΝΑΤΟ, η προσέγγιση για την εξωτερική πολιτική γενικότερα. Εμείς κοιτάμε να, σε κάθε ζήτημα να έχουμε τη θέση που είναι καλύτερη για τη χώρα μας. Έχουμε πολλά κοινά, η αλήθεια είναι όμως, και κοιτάμε σε αυτά τα κοινά να βελτιωθούμε και να, να αντιγράψουμε, να πούμε πολύ απλά, Στου Έλληνε που μα παρακολουθούν, να πάρουμε τα καλά και να τα εφαρμόσουμε στην πράξη και να κρατήσουμε στην άκρη τα κακά. Δεν αναφερθήκατε και στο ΝΑΤΟ. Η θέση σα για το ουκρανικό ζήτημα, ποια είναι, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφή. Η θέση δικιά σα. Κοιτάξτε, εμεί ε, ούτε έχουμε κάποια εξάρτηση από καμία Ρωσία, ούτε. Ε, κρυβόμαστε και αρνούμαστε το ότι ξεκάθαρα γίνεται μια εισβολή από την Ρωσία προς την Ουκρανία. Αυτό εμείς όμως που λέμε από την πρώτη μέρα ως ελληνική λύση είναι ότι η Ελλάδα ευτυχώς ή δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ένα τέτοιο πόλεμο και επειδή βλέπουμε να στέλνεται στην Ουκρανία μια ξεκίνησε μια ανθρωπιστική βοήθεια, έπειτα πήγαμε σε μια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια και τώρα έχουμε φτάσει στην αποστολή όπλων. Η αποστολή όπλων που εμείς από την αρχή ήμασταν κατά, ρίχνει λάδι στη φωτιά και δεν, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος όσο εξοπλίζεται και, ε, και μπαίνουμε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Ο δεν εξοπλίζεται, έτσι. Ναι, ο αμυνόμενος εξοπλίζεται, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμέναμε να καθίσει στο τραπέζι και να βρεθεί μια ειρηνική λύση και από τις δύο πλευρές και να πιέσει αυτό. Και ένα άλλο που θα πρέπει, δεν θα πρέπει να, να το κρύβουμε είναι ότι η Ουκρανία δεν είναι κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια δυσμενή κατάσταση. Αλλά εμεί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε την Κύπρο, η οποία είναι κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 30% καταλαμβάνεται παράνομα αυτή τη στιγμή από την Τουρκία και καθημερινά δύο κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δέχονται τι απειλέ τη Τουρκία. Και αυτή η αδικία που δημιουργείται, εμεί δεν μπορούμε να, να υποστηρίξουμε αυτή την αδικία. Δηλαδή, τη στιγμή που δεν στέλνετε παρά μικρή βοήθεια, ούτε προφορική βοήθεια δεν δέχεται η Κύπρος στην πραγματικότητα, να έχουμε μία μονόπλευρη στήριξη προς την Ουκρανία. Επίσης είναι και κάποιες άλλες χώρες που τις νιώθουμε πολύ κοντά μας και μέσα στην καρδιά μας και μια χωρενή Αρμενία που εγώ νιώθω πολύ κοντά με τους Αρμένιους και της Θεσσαλονίκη και της Ελλάδας και ως κόμμα νιώθουμε πολύ κοντά με τους Αρμένιους. Και τον Αγκόλνο Καλαμπάχ που υποφέρει. Φυσικά αυτή... που υποφέρει και αυτή η πολιτική των δύο ταχυτήτων μα ενοχλεί. Μας, δεν μας ενοχλεί η ενίσχυση της Ουκρανίας, τόσο πολύ, μα ενοχλεί κυρίω ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια υποκρισία, διότι την ίδια εισβολή που δέχεται και η Ουκρανία από τη Ρωσία, τη δέχεται και η Αρμενία από του Αζέρου, την έχει δεχτεί η Κύπρο από την Τουρκία. Και καταλαβαίνετε, όταν στη μία πλευρά έχουμε μία αδιαφορία στην Αρμενία ότι τσιρότα δεν έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι λίγο άδικο να... και λίγο λάθο για εμένα να στηρίξουμε την αποστολή όπλων προ την Ουκρανία. Και ειδικά να πούμε ότι αυτέ τι εβδομάδε που μιλάμε στον Αγκόρνο Καραμπάχ, Αρτσάχ, κατά του Αρμένιου, υπάρχει ένα αποκλεισμό και δεκάδε χιλιάδε άτομα. 120.000 άτομα να πούμε είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίζεται είναι αποκλεισμένοι και οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητάνε ούτε όπλα ούτε κάτι εξωπραγματικό. Δηλαδή το μόνο που ζητάνε να ανοίξει ένας δρόμος είναι ένα πολύ ε, φυσιολογικό και πολύ δεδομένο αίτημά τους να ανοίξει ένας δρόμος για να πάνε όχι όπλα, ανθρωπιστική βοήθεια και τρόφιμα. Και εμείς έχουμε αγωνιστεί και το έχουμε στηρίξει αυτό το αίτημα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πούμε ότι ίσω και λόγω τη συμφωνία τη ενεργειακή που έκανε με το Αζερβαϊτζάν, αποφεύγει να μπει απέναντι στο Αζερβαϊτζάν όπω μπαίνει Απέναντι στη Ρωσία. Και εμεί αυτό που λέμε για να κλείσουμε το κομμάτι τη Ρωσία και τη Ουκρανία είναι ότι σε μια περίοδο που έχει δώσει η Ελλάδα πράγματα και έχει κάνει η Ελλάδα θυσίε στην εξωτερική τη πολιτική, θα περιμέναμε να έχει πάρει πίσω κάποια πράγματα όπω αυτό που σα είπα για την Κύπρο, όπω τι παραβιάσει τη Τουρκία, που η Τουρκία φυσικά περνάει τώρα μια ανθρώπινη καταστροφή που δεν γίνεται να κάνουμε πολιτική πάνω σε αυτό το δράμα, ούτε πάνω σε τόσε χιλιάδε νεκρού. Αλλά πριν από αυτό το σεισμό. Ε, η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, την οποία η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει βγει μπροστά και να απαιτήσει να σταματήσει για να στείλει οποιαδήποτε στήριξη προ την Ουκρανία. Έχω την εντύπωση ότι οι ελληνικέ κυβερνήσει, και α πούμε η, η τωρινή, το θέτει αυτό το θέμα. Μήπω δεν ακούνε εδώ οι Ευρωπαίοι, μήπω φίξατε το θέμα των τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά για κάποιε καταστάσει. Βέβαια, σε μια περιφέρεια έχουμε εισβολή, σε έχουμε απειλέ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνω εσεί από ό,τι βλέπετε και ασχολείστε πολύ με τα θέματα αυτά. Καταλαβαίνουν τα δίκαιά μα οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, όταν ο Ερντογάν απειλεί με του πυράβλου και το θα μπω την επόμενη μέρα σε ευρωπαϊκό έδαφο και θα εισβάλλω, θα τα καταλάβω. Καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι για τι πράγμα μιλάμε. Αυτό είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω εδώ ούτε να σα κάνω μία μικροπολιτική, ούτε απλώ να, να μπω σε μία άσκοπη λογική του να κρίνω αποκλειστικά την κυβέρνηση. Έχει συγκεκριμένε ευθύνε η ελληνική κυβέρνηση, οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ. Μία από αυτή είναι ότι. Δεν γίνεται τη μία μέρα να βγαίνει να λε ο Ερντογάν με απειλή και λέει ότι θα μπω νύχτα στην Ελλάδα και την άλλη μέρα να επιμένει στον διάλογο και στον διάλογο και κατά κάποιο τρόπο του δίνει ένα συγχωροχάρτη του Ερντογάν. Αυτή είναι η άποψή μα. Και η άλλη θέση είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και αυτή είναι απογοητευτική και δεν, ε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δοχτυλό μα, η οποία ενδεχομένω μπορεί να έχει να κάνει ε, με τα οικονομικά συμφέροντα που έχει στην Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει όπω. Λέμε και για την Ουκρανία και όπως λένε για την Ουκρανία θα πρέπει η ανθρώπινη ζωή να μπει, να μπει πάνω από την οικονομία και από την διπλωματία. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να βγει μπροστά στην ε, Τουρκία, μπροστά να προστατέψει την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία και να πει συγκεκριμένα πράγματα, να διακόψει κάθε χρηματοδότηση και να τους πει ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα σταματήσουμε να έχουμε κάθε επικοινωνία και κάθε συναλλαγή οικονομική, ενεργειακή με την γείτονα χώρα. Θα επιμείνω λίγο στα δικά σα λόγια, έτσι ακριβώ όπω το, είπατε. Διαφορετική πολιτική στην Αρμενία, διαφορετική στην Κύπρο, όπω το αναλύσατε. Μάλλον λιγότερη ευαισθησία. Να το πω έτσι, α μην το συνδέσουμε με την Ουκρανία. Λιγότερη ευαισθησία από ό,τι ίσω θα έπρεπε βάσει τι αξίε Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το λέγατε υποκριτικό αυτό και την σε φαίνονται και η οικονομία πάνω απ' όλα ει βάρο των λαών. Θα μπορούσατε να πείτε κάτι τέτοιο και σα ρωτώ εσεί που, που ζείτε εδώ. Κοιτάξτε, έτσι. εγώ επειδή εγώ ω ελληνική λύση έχουμε κάνει πολλή αγώνα υπέρ των Αρμενίων ε, και επαναλαμβάνω τα αιτήματα των Αρμενίων και τη Κύπρου και τη Ελλάδα ναι. είναι λογικά. Αυτέ οι τρει χώρε ούτε έχουν απειλήσει τη γειτονά του, ούτε έχουν προκαλέσει, ούτε έχουν. Ε, δημιουργήσει μια τεταμένη κατάσταση που φίμενε, είναι αμυνόμενη. Για ναι, τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λέω, η υποκριτική. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα υποκριτική, διότι όταν έχουμε τρεις χώρες που ξεκάθαρα είναι θύματα, που ξεκάθαρα επιδιώκουν την ειρήνη και την καλή γειτονία και απειλούνται καθημερινά, η Αρμενία φυσικά ε, δέχεται και μια εισβολή, η Κύπρος την δέχθηκε και πρέπει να γίνουν κινήσεις για να ξαναπάρει πίσω το 30% που καταλαμβάνεται παράνομα από την Τουρκία. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη μονομερή υποστήριξη και τη μονομερή ευαισθησία προ συγκεκριμένε χώρε, για μένα είναι ξεκάθαρη υποκριτική η στάση τη. Α πούμε λίγο σε εθνικά θέματα. Έχω ακούσει τον Κυριάκο Βελόπουλο να προτείνει με ανακοίνωση ότι με διορθώνεται να κάνω λάθο να καταρρύψουμε κάποιο τουρκικό αεροθύμιο, ντρόνι ή μαχητικό, εφόσον κάνει παραβίαση. Εσύ συγγνώμη έχετε γι' αυτό. Ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτή την άποψη. Γιατί ε, θα πρέπει να καταλάβει η γείτονα χώρα ότι ε, να μπουν ξεκάθαρε κόκκινε γραμμέ και να ξέρουν ότι αν την περάσουν την κόκκινη γραμμή, η Ελλάδα είναι, χώρα, είναι μια χώρα που αμήνεται και που μπορεί να αμυνθεί. Έχουμε άξιε ένοπλε δυνάμει. Εμεί πιστεύουμε στι ένοπλε δυνάμει. Η ελληνική λύση έχει ψηφίσει οποιαδήποτε ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας και την απόκτηση των φρεγατών και τα... την απόκτηση των ραφάλ, την στηρίξαμε, αλλά τη στιγμή που έχουμε αυτή τη δυναμική θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε και να βάλουμε τα όρια μας, ειδικά τώρα με τα ντρόουν, επειδή ε, μέχρι τώρα υπήρχε και το επιχείρημα ότι, καταλαβαίνετε, να καταρρύψει ένα πολεμικό αεροσκάφο είναι και ένα ζήτημα ότι ε, μπορεί να χαθεί η ζωή ενό πιλότου, αλλά όταν έχει τα ντρόουν που φτάνουν πλέον να είναι στη μέση του Αιγαίου και εκεί δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα. Φωτογραφίζει πάνω από τη Μητελήν, ναι, πάνω όχι από μακριά. Δηλαδή, η ναι. κατάρριψη ενό ντρόουν, αν ήταν δύσκολη η κατάρριψη ενό πολεμικού αεροσκάφου, και το ακούω αυτό, το, το συμμερίζομαι εν μέρη, ε, πώ μπορεί να είναι δύσκολη η κατάρριψη ενό ντρόουν που είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο ουσιαστικά ε, υπτάμενο μέσο και εφόσον και τα το στην του πέσουν σε ελληνικό έδαφο, οπότε αποδεικνύει και την παραβίαση. Ναι, είναι ξεκάθαρη. Έχω ακούσει βουλευτέ. Και συγγνώμη να ναι, πω ναι. και κάτι. Ε, όλη αυτή η λογική τη Τουρκία με τι παραβιάσει, με τι απειλέ που σηκώνονται τα F16, να πούμε ότι κοστίζει και στην Ελλάδα πάρα πολύ, ότι καθημερινά ρισκάουν τι ζωέ μα τις ζωές τους οι πιλότοι μας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι και αυτή μια, μια πτυχή. Δεν είναι μόνο η παραβίαση και σηκώθηκαν δύο δικά μας αεροπλάνα. Χάσαμε, δύο πιλότους, Χάσαμε και δύο πιλότους, που είναι ε, ένα τραγικό γεγονός. Οπότε όλα αυτά εντάσσονται στα πλαίσια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργεί η Τουρκία και πρέπει να μπουν κάποια ξεκάθαρα όρια. Καταλαβαίνετε ότι ε, αν κάνουμε ένα παραλληλισμό και η Ελλάδα έκανε αυτά που κάνει η Τουρκία... Ε, τα κάναμε εμεί στην Τουρκία. Εγώ η εκτίμησή μου είναι ότι θα είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση από την Τουρκία και η κατάρριψη ενό ελληνικού ντρόουν θα ήταν δεδομένη. Δηλαδή, αν έφτανε μέσα στην ενδοχώρα τη Τουρκία ένα ελληνικό ντρόουν να φωτογραφίζει, ε, θεωρώ ότι η κατάρριψή του θα ήταν δεδομένη και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμεί. Για λόγου, το λόγο του αληθέ, για αυτό που είπατε, θυμόμαστε σε άλλη εποχή βέβαια και υπό άλλε καταστάσει την Τουρκία να καταρρύπτει ένα ρωσικό μαχητικό που λένε ότι παραβίασε για λίγα δευτερόλεπτα. Φυσικά και, χρόνο, δηλαδή, πτύσεις... και... και, το μαχητικό το... μια υπερδύναμη όπω είναι Προδύμαστε... η Ρωσία. Ναι ε, εγώ, εγώ βουλευτέ, κυρίω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, να θεωρώ την ελληνική λύση ότι, σαν να, ότι δεν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο. Τι, τι θα απαντούσατε σε αυτόν, σαν να σα θεωρούν περιβολικά δεξιά δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό θεωρώ ότι δεν, δεν χρήζει απάντηση, καθότι είμαστε ένα κόμμα που πιστεύουμε στη δημοκρατία. μέσω της δημοκρατίας πετύχαμε και πετυχαίνουμε. δεν έχει εκφραστεί ποτέ από το κόμμα μας, ενώ η αλήθεια είναι στις αρχές Προσπάθησαν κάποιοι να κάνουν μια ταύτιση με τη Χρυσή Αυγή. Απέτυχαν παταγωδώ, διότι θυμάμαι ακόμα τον κύριο Βελόπουλο στι πρώτε του εμφανίσει. Πάντα το πρώτο του ερώτημα ήταν τι διαφορετικό έχετε εσεί και τι διαφορετικό έχετε εσεί. Και η ελληνική λύση απέδειξε, και είναι πλέον ξεκάθαρο, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι βουλευτέ το αναφέρουν αυτό, ότι όχι μόνο βρίσκεται εντό του δημοκρατικού τόξου, αλλά αποτελεί και μια, μια φωνή που πιστεύει ακράδαντα στη δημοκρατία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που είπαμε πριν για τι ανεξάρτητε αρχέ. Ε, κόμματα που υποτίθεται ότι βρίσκονται στο κέντρο και έχουν ε, μπροστά τη δημοκρατία, τη βάζουν μπροστά, αυτοί καταλήγουν να καταπατούν τη δημοκρατία. Η ελληνική λύση πάντα είναι το Α και το μέγα η δημοκρατία για εμά. Στο σημείο αυτό, να σα ρωτήσω, υπάρχουν κάποιε πολιτικέ τη κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που σα ενοχλούν για εθνικού για πατριωτικού λόγου, για λόγου αξιών, όσον αφορά να αναφερθεί κάτι στο μεταναστευτικό, θα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία σα συνοχλούν σε σχέση με την τροπή που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά υπάρχει μια κρίση αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μα ενοχλεί και με ενοχλεί και ω νέο ειδικά πάρα πολύ. Ε, όλη αυτή η, η, ατζέντα που έρχεται να εφαρμοστεί με ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ, εμεί δεν έχουμε πρόβλημα με την, με την... Προφανώ με τη σεξουαλική επιλογή που έχει κάποιο, αλλά όταν προωθείται τόσο έντονα αυτή η ατζέντα και με αυτά τα παράδεκτα για εμά γεγονότα που είδαμε κάποια ντράκου ή να διδάσκουν να λένε παραμύθια σε νηπιαγωγή, αυτά είναι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ενάντια στι αξίε τη ίδια τη Ένωση και του δυτικού πολιτισμού αυτού καθ' αυτού. Και ένα άλλο ζήτημα. Που σχετίζεται με την παράνομη μετανάστευση, είναι όλη αυτή η, η αλλαγή που έρχεται στον δυτικό πολιτισμό με την παράνομη μετανάστευση. Διότι οι μουσουλμάνοι που έρχονται από τι τρίτε χώρε, το ζούμε πολύ έντονα και εδώ στο Βέλγιο, δημιουργούν μια δική του κατάσταση, μια δική του συνοικία, μια δική του λογική και και αλλοιώνεται πλήρω η δομή τη κοινωνία μα. Την μετανάστευση σε κάποιο ποσοστό που φυσικά είμαστε σε ένα. Σε κόσμο διαφορετικό από παλιά, δεν τη δέχεται η ελληνική λύση σε κάποιο ποσοστό. Γιατί Ελλάδα καθαρά με 100% μόνο Έλληνε, η Ιταλία 100% Ιταλού. Κοιτάξτε, πουνείς, για εμά. Είναι, εμάς, είναι ευκ... και θέμα. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Είναι και θέμα εργατικού δυναμικού. Λένε στην Ευρώπη ότι η Ευρώπη γυρνάει. Ποιο θα δουλέψει. Οι νέοι που υπάρχουν είναι Αφρικανοί και από τη Μέση Ανατολή. Ναι, αυτό επειδή ασχολούμαι εντατικά με τον πρωτογενή τομέα, είναι ένα επιχείρημα που το ακούω πολύ συχνά ότι μα έχουμε έλλειψη εργάτε γη και μα χρειαζόμαστε εργατικά χέρια για τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Το, το ξέρετε καλά, το βλέπετε ναι. να συμβαίνει έτσι. Το δεν πάει είναι ότι... να ναι, να ναι, υπάρχει. Να μαζέψουν τα πορτοκάλια, Ναι, Ναι, αυτό είναι μια ναι. πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λένε οι αγρότε είναι αληθινό. Τα φρούτα σαπίζουν, διότι mm. δεν υπάρχει κάποιο να τα μαζέψει. Ε, Εμεί αυτό που θεωρούμε όμω είναι ότι σχηματίστηκε και δημιουργήθηκε μια, ε, μια φαινομενική ανάγκη, η οποία έφτασε τώρα να είναι ρεαλιστική ανάγκη, διότι. Ε, δεν στηρίχθηκαν οι Έλληνε, δεν δόθηκαν κίνητρα στου Έλληνε να πάνε στην επαρχία, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Ε, υπάρχει αυτή η επιδοματική πολιτική που είναι τελείω λάθο και με τον τρόπο που γίνεται κατασπαταλούνται χρήματα και χρήματα που παίρνουμε δανεικά. Ε, το να σπαταλούνται με τη μορφή επιδομάτων θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα στου νέου να πάνε στην επαρχία, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ε, να κάνουν οικογένειε στην επαρχία. Και τότε εγώ θεωρώ ότι. Το πρόβλημα θα είχε λυθεί. Αλλά όταν ακολουθείται μια πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στείλει όλου του νέου μα στα αστικά κέντρα και ψάχνουν να βρουν μια δουλειά, ω ανειδίκευτη πάλι στην εστίαση, στον τουρισμό και σε κάποιε τέτοιε επιχειρηματικέ δραστηριότητε, αναπόφευκτα μένουν, μένει η επαρχία μα, ε, ξεγυμνώνεται η επαρχία μα, δεν έχει εργατικό δυναμικό. Και αυτό ακριβώ έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι το ανήθικο τη όλη υπόθεση. Αυτό έκανε σε μεγάλη κλίμακα. Δημιουργήσε όλη αυτή την ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθει η δική του η λύση που είναι η αντικατάσταση πληθυσμού για εμάς με την άφηξη όλων αυτών των παράνομων μεταναστών. Και φυσικά είναι άλλη κατηγορία κάποιο, ένα μικρό ποσοστό, κάποιο που. Ενδεχομένω είναι ένα οικονομικό μετανάστη που έχει κάποιο πτυχίο που θέλει να εργαστεί στη χώρα μα και είναι, α, ε, δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, οι αφήξει που έχουμε εμεί σε παράνομου μετανάστε είναι συγκεκριμένη κατηγορία που φτάνει στα, στα είναι εισβολή. Δηλαδή, κάποιοι που και εμεί πολύ συχνά και εγώ που αναφέρομαι με, με τον όρο λάθρο εισβολή, είναι πέρα για πέρα αληθινό διότι μπαίνουν νύχτα από τα σύνορα. Οι λιμενικοί μα παλεύουν να κάνουν ένα πολύ δύσκολο έργο και ε, είναι κάτι τελείω διαφορετικό αυτό από έναν οικονομικό μετανάστη, όπω ήταν οι παππούδε μα, οι προπαππούδε μα που πήγαιναν στη Γερμανία, στην και Αμερική. Σήμερα Αμέρικη, είναι ναι, μισό εκατομμύριο. Ναι, και ναι, το brain drain yeah, yeah. φυσικά δεν συγκρίνονται. Δηλαδή, οι yeah. μα ε, συμφοιτητέ μα που έφυγαν ω κτηνίατροι να εργαστούν στη Γερμανία και στην Αγγλία δεν μπορούν να μπουν στην ίδια κατηγορία φυσικά. Ερχόμαστε στι εκλογέ που θα γίνουν σε λίγε εβδομάδε από τώρα. Υπάρχουν κάποια άλλα κόμματα που έχουν σχηματιστεί, τα οποία θέλω να μου πείτε εσεί αν είναι κοντά στο χώρο σα. Μποδάνο Μπογδά, Λατινοπούλου, το άλλο κόμμα του, του Φαίλου Κλανιδιώτη ε, τα θεωρείτε στην αυτά τα κόμματα και θεωρείτε ότι αφενό αν μπορούν να κόψουν κάποια δυναμική από την ελληνική λύση που φαίνεται ότι θα είναι και στην επόμενη βουλή σύμφωνα με τι δημοσιοποιήσει, αφετέρου αν σα έχει προταθεί από μπορείτε να γνωρίζετε κάποια συνεργασία προκειμένου να γίνει κάτι μεγαλύτερο σε αυτό το χώρο. Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω για κάποια τέτοιου είδου πρόταση, αν και θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική συνεργασία. Η ελληνική λύση από την αρχή ε, και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω πολύ στον Πρόεδρό μας, ξεκίνησε χωρίς να έχει εξαρτήσεις και ε, να προσπαθήσει να πάρει από άλλ, άλλα άτομα του, του συντηρητικού του λεγόμενου ως ε, συντηρητικού χώρου, δεν είχε τέτοιες ε, εξαρτήσεις ο Πρόεδρός μας, τράβηξε ένα δικό του δρόμο το 2016. Το 2019 καταφέραμε και εκλεγήκαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, και είμαστε και σε ένα σημείο τώρα που έχουμε τη δική μα ατζέντα. Εγώ δεν θέλω να κρίνω ε, του άλλου πολιτευτέ που κάνουν την προσπάθειά του. Και καλά κάνουν και κάνουν την προσπάθειά του, διότι έχουμε ε, δημοκρατία. Και είναι καλό να ακούγονται πολλέ φωνέ, και είναι καλό να έχουν και Έλληνε πολλέ επιλογέ για να μην οδηγηθούν στην αποχή. Εγώ με ενοχλεί η αποχή στι εκλογέ. Είναι καλό να έχουν επιλογέ οι Έλληνε σε κάθε περίπτωση. Απλώ θεωρώ ότι. Ε, με, αυτά τα, με αυτά τα κόμματα δεν, έχουμε κάποια, δεν υπάρχει κάποια προοπτική συνεργασία, έχουν δική τους ατζέντα, εμείς έχουμε δική μας ατζέντα, έχουμε δείξει ένα δείγμα του τι μπορούμε να κάνουμε, διότι εμείς η διαφορά μας είναι ότι είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα, εκφραζόμαστε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ε, και στο Ευρωκοινοβούλιο... Ε, και έχοντας δείξει πλέον ένα δείγμα, πατώντας τις, στα πόδια μας, δεν έχουμε ανάγκη, ούτε υπάρχει προοπτική να συνεργαστούμε με κάποια, κάποιο από αυτά τα κόμματα, αλλά καλή επιτυχία τους εύχομαι και να τραβήξουν και το δρόμο τους, Μακάρι να πάνε και καλά. Επειδή λοιπόν μιλάμε για, για συνεργασίες, είναι πολύ πιθανό, έτσι όπως είναι η κατάσταση, να, ε, να προταθεί στην ελληνική λύση κάποια συνεργασία για μια αυραίνη κυβέρνηση συνεργασία. Με υπό ποιε συνθήκε ε, και με ποια κόμματα θα, θα συνεργαζόταν η ελληνική λύση για τον συνασπισμό μια κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια απόφαση η οποία είναι μεν αποκλειστικά του Πρόεδρου μας, αλλά είναι μια ε, απόφαση που την έχει ξεκαθαρίσει, επειδή ο Πρόεδρος μας έχει δεχθεί αρκετές φορές, έχω δει, το συγκεκριμένο ερώτημα. Ήθελα ναι, και δική σας τοποθέτηση. Ναι, και πολύ σωστά κάνετε. Ε, το έχει απαντήσει όμω ξεκάθαρα. Ο πρόεδρο μα, ο Κυριάκος Βελόπουλο, έχει απαντήσει συγκεκριμένα και ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει ε, η παραμικρή προοπτική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποιο άλλο από τα κόμματα που θα διεκδικήσουν την κυβέρνηση τη χώρα μα. Άρα δεν θα υπάρχει ενεκκλήθηκε κυβέρνηση. Ναι, είναι, δεν υπάρχει αυτό το είναι σενάριο. Ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο διότι έχει απαντήσει, αν δείτε και τι απαντήσει του Πρόεδρου μα, σε πολύ σημαντικά ζητήματα που για εμά είναι, είναι η καρδιά τη ίδρυσή μα και τη ατζέντα μα. Όπω είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, όπω είναι τα ζητήματα παράνομη μετανάστευση, όπω είναι η ατζέντα η κοινωνική που αναφέραμε προηγουμένω με την. Με όλα αυτά με τα drag queen που εφαρμόζονται δυστυχώ πλέον στι μέρε μα. Η αγάπη που έχουμε εμεί για τη θρησκεία και τον χριστιανισμό, όχι ότι οι άλλοι δεν έχουν, αλλά νιώθω εγώ ότι μπαίνει σε δεύτερη μοίρα ε, η εκκλησία και γενικότερα ό,τι πρεσβεύει η εκκλησία και η ορθοδοξία. Αυτά λοιπόν που μα χωρίζουν καθιστούν ανέφικτη μια συνεργασία, διότι και να υπήρχε μια, εγώ όπω το εκλαμβάνομαι, την άλλη εβδομάδα θα, είχε, θα υπήρξε μια διαφωνία. Απ' την άλλη πλευρά, η εκτίμησή μου είναι ότι θα βρουν πεδίο συνεργασία και συγκυβέρνηση στα άλλα κόμματα. Ε, και αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι αν κάνετε μια έρευνα στο ποσοστό που ψηφίζετε και που ψηφίστηκε την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε πόσα από τα νομοσχέδια που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσα το ΠΑΣΟΚ, θα δείτε το ποσοστό ξεπερνάει το 60 με 70%. Οπότε είναι, ε, για μένα υπάρχει ήδη μια άτυπη συνεργασία. Θα είσαι υποψήφιο στι επόμενε ευρωεκλογέ που είναι σε ένα χρόνο από τώρα περίπου. Ναι, καλώ εχόντων των πραγμάτων. Ε, αν φυσικά ο πρόεδρος μας αποφασίσει ότι είμαι άξιος για να είμαι και μου δώσει το χρήσμα, εγώ με πολύ χαρά και με... είναι τιμή μου να συνεχίσω αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Χρειάζεται λοιπόν και με αυτό να κλείσουμε μια ελληνική λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προβάλλει όλα αυτά τα δίκαια τα οποία... Λέτε. Φυσικά και χρειάζεται. Η ελληνική λύση να πούμε ότι επειδή δεν το είπαμε, εντάσσεται στην πολιτική ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ο συντηρητισμό αυξάνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε και το κόμμα τη Μελώνη που βρίσκεται στην πολιτική μα ομάδα να είναι πλέον κυβέρνηση στην Ιταλία. Βλέπουμε και του Σουηδού που είναι δεύτερο κόμμα στη Σουηδία. Ε, το VOX στην Ισπανία, το συντηρητικό μα κόμμα. Όλα τα κόμματα αυτά, τα συντηρητικά που είμαστε πολύ κοντά ιδεολογικά, αναπτύσσονται και βιώνουν μια περίοδο ακμή. Το ίδιο πράγμα ακριβώ ε, αυτή την ακμή θα βιώσει και τη βιώνει και η ελληνική λύση, διότι ακριβώ καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτε ότι η πολιτική ε, που ακολουθείται μέχρι τώρα οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στα βράχια. Και επειδή το έχουν αντιληφθεί οι Έλληνε πολίτε και, ε, και οι Ευρωπαίοι, και αντιλαμβάνονται ότι η λύση για μένα είναι η στροφή στα πατριωτικά και συντηρητικά κόμματα που πρεσβεύουν κάποιε συγκεκριμένε αξίε, θεωρώ ότι ε, και η κοινωνία χρειάζεται την ελληνική λύση και η ελληνική λύση. Ε, θα ανταμείψει την εμπιστοσύνη που τη δείχνει η κοινωνία. Σα εύχομαι καλή συνέχεια στη θητεία σα. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ.